Επταήμερη λειτουργία ή επταήμερη εργασία. Αυτή είναι η ερώτηση που έχει προκύψει από χθε το απόγευμα με το πολιτικό σκηνικό να έχει πάρει φωτιά. Πολλέ επιχειρήσει, όπω νοσοκομεία, εργοστάσια, μέσα μαζική ενημέρωση, ακόμα και ανομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, βρίσκονται κάτω από το σύστημα τη επταήμερη λειτουργία. Η επταήμερη λειτουργία ισχύει τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μα από το 1966. Στη χώρα μα ισχύει σύστημα πενθήμερη ή εξαήμερης εργασία. Έτσι, ένα εργαζόμενο μπορεί να εργάζεται είτε 6 ημέρε επί 7 ώρε ημερησίω, είτε 5 μέρε επί 8 ώρε ημερησίω. Υπάρχουν βάρδιε Απασχόληση του προσωπικού. Σε καμία περίπτωση όμω και σε αυτό το σύστημα λειτουργία των επιχειρήσεων, το 7ήμερο, δεν ε, καταστρατηγείται το 5ήμερο ή το 6ήμερο τη απασχόληση αντίστοιχα. Η εποχικότητα λόγω αυξημένων παραγωγικών αναγκών είναι ένα από του λόγου που οθεί πολλέ επιχειρήσει στο να προσθέτουν 24 ώρε λειτουργία ή να λειτουργούν σε 7ήμερη βάση, κάτω όμω από συγκεκριμένε προποθέσει. Έτηση του εργοδότη στην αρχή, έγκριση από την επιθεώρηση, δημοσίευση στην, στον πίνακα προσωπικού. Οι ειδικοί τονίζουν πω μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί 7 ημέρε είναι ευκολότερο να προσλάβει νέο προσωπικό, καθώ έχει αυξημένε ανάγκε, γεγονό που συμβάλλει στην απασχόληση και στη βελτίωση των δικτών ενεργεία. Ενώ η πρόσληψη περαιτέρου προσωπικού μπορεί να οδηγήσει σε ποιοτική εργασία, άρα και ποιοτικό τελικό προϊόν. Αυτό το μοντέλο εργασία ακολουθεί άλλωστε και γνωστή πολυεθνική, στην οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος τη Νέα Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκη, με χαρακτηριστικά όπω πρόσληψη περισσότερου προσωπικού, μειωμένο ωράριο για του εργαζόμενου και ίδιο επίπεδο μισθών. Από την άλλη, όμω, υπάρχουν περιπτώσει επιχειρήσει επταήμερη λειτουργία όπου εύκολα καταστρατηγείται το εργασιακό καθεστώ λόγω μειωμένων ελέγχων. Υπάρχει μια απουσία των επιθερήσεων εργασία οι οποίε είναι αποστεωμένε και σχεδόν διαλυμένε από την στελέχωση του προσωπικού. Οι έλεγχοι όπου γίνονται είναι απολύτω περιορισμένοι με τεράστια πρόστιμα και στην ουσία οι συνθήκε μαύρη εργασία στην Ελλάδα συνεχίζονται. Η μόνη εξαίρεση στην Ευρώπη από το σύστημα τη πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία είναι η Αυστρία, όπου εκεί πρόσφατα οι ώρες εργασίας έχουν αυξηθεί σε 60 ώρες από 40 ώρες εβδομαδιαίω.